Τέλος τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης για την είσοδο των πολιτών σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους από 1η Μαΐου. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, ανακοινώνοντας τη χαλάρωση των μέτρων κατά της πανδημίας. Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτώβου έρεται η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης για την πρόσβαση σε όλους τους χώρους κλειστούς και ανοιχτούς. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που υπήρχε και υποχρέωση διενέργειας τεστ, δεν θα χρειάζεται να διενεργείτε. Για τα μαγαζιά είναι ένα σύν αυτό, θα κερδίσουν περισσότερο κόσμο. Για μας λιγότερη δουλειά ο έλεγχος. Από 1η Μαΐου καταργούνται τα self-test στα σχολεία. Η επιστροφή των μαθητών από τις διακοπές του Πάσχα στις 3 Μαΐου θα γίνει χωρίς τεστ και όλοι οι χώροι θα λειτουργούν στο 100% της χωρητικότητάς τους. Οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα χρειάζονται ένα rapid test την εβδομάδα. Η υποχρεωτικότητα στη χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους έρεται από την 1η Ιουνίου, με εξαιρέσεις που θα διευκρινιστούν. Ενώ από την Παρασκευή 15 Απριλίου καταργείται το πρόστιμο για ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών. Το Πάσχα θα εορταστεί με τα ισχύοντα μέτρα, ενώ θα υπάρχει σύσταση χρήσης μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συγχρονισμός. Μετά από 2 χρόνια θα λάβουν χώρα όλες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις και θα γιορτάσουμε το Ορθόδοξο Πάσχα κανονικά, τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού έρχεται σε μια περίοδο που μειώνονται ο μέσος όρος των κρουσμάτων και οι εισαγωγές νέων ασθενών στα νοσοκομεία, με τον αριθμό των θανάτων να παραμένει υψηλός. Η μείωση των θανάτων έρχεται με μια χρονική καθυστέρηση σε σχέση με τη μείωση των κρουσμάτων. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του ραντεβού για την τέταρτη δόση του εμβολίου για τους πολίτες ηλικίας από 70 έως 79 ετών, ενώ την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την ηλικιακή ομάδα από 60 έως 69 ετών. Δεκάδες οι πολίτες άνω των 70 ετών που έσπευσαν από σήμερα στα εμβολιαστικά κέντρα για την τέταρτη δόση, ακόμη και χωρίς ραντεβού. Δεν πρέπει να ξανακάνουμε ένα εύκολο λάθος ότι όλα έχουν τελειώσει. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει κανονικότητα στη ζωή, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Η εμπειρία έχει αποδείξει ότι ο κορονοϊός είναι παρόν όλο το χρόνο, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Η κυβέρνηση όμως δεν παίρνει το μάθημά της. Οι ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας αποτελούν ευθεία ομολογία παρέτησης από την όποια εχνηλάτηση, επιτήρηση και πρόληψη.